Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 αφήχθησαν στη χώρα μας τα πρώτα 6 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Τόμα Μάρντερ 1α3. Τα Τόμα Μάρντερ 1α3, τα οποία παραλαμβάνονται στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας της χώρας μας με τη Γερμανία, θα προωθηθούν σε μονάδες του ΔΣ στρατού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ένταξής τους στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η άφιξη των Τόμα Μάρντερ 1α3 θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με σχετικό προγραμματισμό, με σκοπό την αναβάθμιση του αξιόμαχου των μονάδων του στρατού Ξηράς, την επάυξη της μαχητικής του ισχύος, καθώς και την ενίσχυση λειτουργικότητας των μονάδων του μηχανοκίνητου πεζικού με εκείνες των τεθωρακισμένων, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΓΕΘΑ. Το Μάρντερ είναι ένα γερμανικό όχημα μάχης πεζικού που χρησιμοποιεί το πεζικό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και σήμερα και σταδιακά αντικαθιστά τα πιο σύγχρονα οχήματα Πούμα, και η Ελλάδα ενδιαφέρονταν εδώ και πολλά χρόνια για την απόκτησή του. Πείτε μας τη γνώμη σας για την προμήθεια αυτή στα σχόλια, κάντε like και εγγραφή στον MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.